Δεν ξέρω αν θυμάστε, αλλά πριν από αρκετό καιρό, μπορεί να πηγαίνει και πάνω από ένας χρόνος, σας είχα ετοιμάσει ένα θέμα, ένα βίντεο που λεγόταν Witchstock, η μαγεία στο TikTok ή κάτι τέτοιο τέλος πάντων, και στο οποίο αναφερόμουν για το γεγονός ότι πάρα πολλοί νέοι και νέες, κυρίως του εξωτερικού, λιγότερο της Ελλάδας, ασχολούνται με απόκριφες, μαγικές πρακτικές, με τη Wicca, με τον εσωτερισμό, τον πνευματισμό κτλ. Και μάλιστα τα βίντεό τους στο TikTok ή τα live τους έχουν πολλά δισεκατομμύρια προβολές, και αυτό έγινε αφορμή για το θέμα που θα συζητήσουμε σήμερα. Μάλιστα, στην αρχή τώρα αυτού του επεισοδίου θα σας πω και τη δική μου άποψη, η οποία δεν θα είναι πολύ δημοφιλής και το γνωρίζω, και θα πω ότι η λέξη μαγεία είναι μία έννοια παρεξηγημένη. Γιατί όταν κάποιος, ειδικότερα στην Ελλάδα, ακούει τον όρο μαγεία, αυτόματα το μυαλό του πηγαίνει σε σκοτεινές επικλήσεις δαιμόνων, στο σατανισμό και σε σκοτεινά τελετουργικά. Όμως δεν είναι πάντα έτσι, γιατί η μαγεία εμπεριέχει τον πνευματισμό και παγανιστικές ή πνευματικές παραδόσεις ή τελετουργικά, τυπικά ή πρακτικές που έχουν ως στόχο την πνευματική ανύψωση εκείνου που τις εξασκεί. Σκεφτείτε πως για εκείνους που εξασκούν αυτές τις απόκριφες πρακτικές ή τις εσωτερικές πρακτικές ή τη μαγεία με την ευρύτερη έννοια και όχι με τη σατανική έννοια, εξασκούν αυτά τα τελετουργικά πολύ απλά για να ανυψώσουν το πνεύμα τους, περίπου με παρόμοιο τρόπο που και οι θρησκευόμενοι πιστεύουν σε ένα Θεό και προσεύχονται σε Αυτόν, χωρίς όμως να αποσκοπούν κάπου για να ανυψώσουν π.χ. το πνεύμα τους παρά στην γαλήνη της ψυχής τους. Προφανώς και όσοι πιστεύουν λίγο περισσότερο και είναι λίγο πιο φανατισμένοι, δεν κρίνω ούτε αυτούς που πιστεύουν σε οποιαδήποτε θρησκεία, ούτε εκείνους που εξασκούν οποιαδήποτε πνευματική ή απόκριφη πρακτική, αλλά όσοι πιστεύουν λίγο περισσότερο και φανατίζονται λίγο περισσότερο, κράζουν κατευθείαν με το που ακούσουν τον όρο μαγεία, θεωρούν ότι όλα είναι σκοτεινά και αρνητικά. Όμως δεν ζούμε στο μεσαίωνα, γιατί σκεφτείτε ότι πάρα πολλοί άνθρωποι πλην των κλασικών αποκρυφιστών ήταν σπουδαγμένοι άνθρωποι, οι οποίοι ήταν εξίσου μοιημένοι στον αποκρυφισμό, στον πνευματισμό οποιοδήποτε είδους. Γι' αυτό θα ήθελα να σας παρακαλέσω να δείτε το θέμα χωρίς να σχολιάσετε με ένταση ή με οποιοδήποτε μίσος απέναντι σε κάποιον που μπορεί να κάνει τέτοιου είδους πρακτικές, και εννοείται πως επειδή σας λέω τη γνώμη μου, γιατί κάποιοι ίσως να εκμεταλλευτούν τις δηλώσεις που έκανα, δεν σημαίνει αυτή μου η δήλωση ότι εγώ εξασκώ τον πνευματισμό, τον αποκρυφισμό ή κάποια τελετουργικά μαγείας. Όχι, το λέω απλά γιατί είμαι ανοιχτόμυαλος ως προς όλους τους ανθρώπους που επιχειρούν μέσα από οποιαδήποτε πρακτική επιλέξουν, αρκεί να μην ενοχλεί ή να μην είναι επικίνδυνη για τους άλλους, επιλέγουν να αναπτύξουν το μυαλό, το πνεύμα ή οτιδήποτε άλλο θεωρούν εκείνοι ότι θέλουν να αναπτύξουν. Αυτό το ζήτημα λοιπόν με τους νέους που δεν πιστεύουν τόσο στις συμβατικές θρησκείες, στις εδρεωμένες θρησκείες, και έχουν στρέψει το βλέμμα τους σε πνευματικές πρακτικές, στη Wicca και στον αποκρυφισμό ή τον εσωτερισμό γενικότερα, αλλά και τα δισεκατομμύρια προβολών που έχουν τα βίντεό τους, έκαναν ένα πανεπιστήμιο να θέλει να εισαγάγει την μαγεία και τον αποκρυφισμό και να δώσει μάλιστα και πτυχίο σε όσους το επιθυμούν. Γνωρίζουμε εξάλλου πως υπήρχαν κατά το παρελθόν πάρα πολλοί αποκαλούμενοι μάγοι, αποκρυφιστές, εσωτεριστές ή οτιδήποτε άλλο, μεταξύ άλλων ο Άλιστερ Κρόουλι, που είναι ευρύτερα γνωστός ως το Μέγα Θηρίον, η Μαντάμ Έλενα Μπλαβάτσκι που ίδρυσε τη θεοσοφική κοινότητα, ο Τζον Ντί που θεωρήθηκε ο αληθινός πράκτορ 007, για όλους αυτούς έχω κάνει εκπομπή, ή ακόμα και άνθρωποι της λογοτεχνίας και των τεχνών όπως ο Σερ Άρθουρ Κόναν Ντόιλ, ο δημιουργός του Σέρλοκ Χόλμς, ή και ο Μπραμ Στόκερ, ο δημιουργός του Δράκουλα. Κανείς από αυτούς δεν είχε πτυχίο, και πάμε να δούμε τι αποφάσισε αυτό το πανεπιστήμιο και πώς θα διδάσκεται εκεί η μαγεία και ο αποκρυφισμός. Εδώ βλέπουμε το άρθρο. Προφανώς κάποιοι, επειδή λαμβάνω τέτοια θέση, θα θεωρήσουν ότι εγώ είμαι βαλτός. Το έχω ακούσει πολλές φορές πλέον να συμβαίνει και πολλοί μου λέτε να μην το σχολιάζω, αλλά δεν γίνεται, γιατί όποιος έχει διαφορετική άποψη και πιο ανοιχτό μυαλή άποψη απέναντι σε
ζητήματα του πνευματισμού, του εσωτερισμού, του αποκρυφισμού, του ανεξήγητου κτλ. Ξαφνικά είναι της νέας τάξης πραγμάτων ή οτιδήποτε τέτοιο, επειδή ας πούμε δεν μπαίνει σε τρία καλούπια συγκεκριμένα τα οποία είναι στο μυαλό του μεγαλύτερου μέρους του κόσμου, ξαφνικά είναι βαλτός και σας λέει πράγματα για να προωθήσει τη μαγεία. Δεν κάνω κάτι τέτοιο, οφείλω να το τονίσω. Απλά σας είπα την άποψή μου ότι μαγεία δεν σημαίνει αυτόματα σκοτεινές αρνητικές πρακτικές, αλλά μπορεί να σημαίνει πνευματισμός και πολλά ακόμη, και όχι, δεν την προωθώ, απλά είπα την ταπεινή μου άποψη, χωρίς να σημαίνει ότι πρέπει να τη δεχτείτε. Και αν θέλετε να σχολιάσετε, μπορείτε κόσμια να σχολιάσετε τη δική σας άποψη, όχι όμως φανατισμένα, γιατί καλό είναι να μιλάμε κόσμια έστω και αν έχουμε αντίθετες απόψεις. Και ξαναλέω, δεν είμαστε στο μεσαίωνα, ο κάθε άνθρωπος αν θέλει μπορεί να επιλέξει το πνευματικό μονοπάτι που το αρμόζει, ανεξάρτητα από το αν εμπίπτει στις εδρεωμένες θρησκείες ή σε κάποια άλλα πνευματικά συστήματα, εντάξει. Το βίντεο για το Witchstock και τα παιδιά που κάνουν πρακτικές τέτοιου τύπου στο TikTok θα το έχω σε καρτέλα να το δείτε αν θέλετε. Οπότε πάμε να δούμε το θέμα που σας έχω ετοιμάσει. Μαγεία σε σχολεία, πανεπιστήμιο προσφέρει μεταπτυχιακό στον αποκρυφισμό. Ένα πανεπιστήμιο λοιπόν στο Ηνωμένο Βασίλειο θα προσφέρει το πρώτο μεταπτυχιακό στη χώρα στη μαγεία και την απόκρυφη επιστήμη. Το Πανεπιστήμιο του Exeter θα προσφέρει λοιπόν το μεταπτυχιακό από το Σεπτέμβριο του 2024 εν μέσω ενός πρόσφατου ενδιαφέροντος. Γι' αυτό λέμε ότι ο πνευματισμός αναβιώνει, η μαγεία, ο εσωτερισμός κτλ. Αναβιώνει από τις νεότερες γενιές. Ποιος ξέρει για ποιο λόγο, δεν είμαι εγώ αυτός που θα το κρίνει. Λόγω λοιπόν του πρόσφατου ενδιαφέροντος για την ιστορία της μαγείας και της μαγείας, είπε στους New York Times η Έμιλι Σέλοβ, αναπληρώτρια καθηγήτρια μεσαιωνικής αραβικής λογοτεχνίας που διευθύνει το πρόγραμμα. Το μάθημα θα διερευνήσει, δεν θα κάνουν τελετουργικά εκεί πέρα προφανώς, την επιρροή της μαγείας στην κοινωνία, γιατί ακόμα και εδώ στην Ελλάδα από αρχαιοτάτων χρόνων εξασκούσαμε μαγικές ή απόκριφες ή πνευματικές ή πρακτικές εσωτερισμού, όπως θέλετε πείτε το, και στα νεότερα χρόνια, ακόμα και σήμερα δηλαδή. Οπότε γενικά η ανθρωπότητα εξασκούσε τέτοια τελετουργικά, οπότε αυτό το ενδιαφέρον θα διερευνηθεί μέσω της επιρροής της μαγείας στην κοινωνία και την επιστήμη, μέσα από το πρίσμα των εβραϊκών, χριστιανικών και ισλαμικών παραδόσεων. Ενώ οι μαθητές λοιπόν δεν θα παρακολουθούν, όπως είπαμε, μαθήματα για μαγικά μαντζούνια, το πρόγραμμα προσφέρει μοναδικά μαθήματα όπως η μελέτη των δράκων στη δυτική κουλτούρα, προφανώς συμβολικά, λογοτεχνία και τέχνη και απεικόνιση γυναικών και μαγισσών στο Μεσαίωνα. Η καθηγήτρια είπε ότι έχει ήδη έρθει σε επαφή με εκατοντάδες υποψήφιους, μάγους και μάγισσες που ενδιαφέρονται για την ευκαιρία να εξερευνήσουν τέτοια θέματα σε ακαδημαϊκούς τομείς. Εάν αναζητούμε πραγματικά νέες και δημιουργικές λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε ως κοινωνία, λέει, τότε πρέπει να είμαστε ειλικρινείς και θαραλέοι σχετικά με το γεγονός ότι ορισμένες από τις δοκιμασμένες και αληθινές μεθοδολογίες μας έχουν όντως ένα όριο, είπε στην εφημερίδα. Ας δοκιμάσουμε, λέει, προσεκτικά και υπεύθυνα κάποιες νέες ή κάποιες παλιές ιδέες που έχουμε πετάξει έξω. Το ενδιαφέρον για τη μαγεία και τον αποκρυφισμό έχει γίνει ευρέως διαδεδομένο, ειδικά μεταξύ των νεότερων και λιγότερο θρησκευόμενων γενεών, και αποδεικνύεται από πολυάριθμα βίντεο, όπως είπαμε, στο TikTok με το hashtag Witchstock. Τα εν λόγω βίντεο προβλήθηκαν περισσότερο από 50 δισεκατομμύρια φορές. Δείτε το βίντεο που έχω κάνει, την εκπομπή, σχετικά με τον εντοπισμό των χαρακτηριστικών των μαγισσών και τον τρόπο απαλλαγής από την κακή ενέργεια στα σπίτια, δηλαδή κάτι σαν το ευχέλαιο το χριστιανικό, ας πούμε, σύμφωνα με τους Times. Οι μάγισσες έχουν επίσης αναδειχθεί σε φεμινιστικά σύμβολα, σύμφωνα με τη Δόκτωρ Κριστίνα Όκλεϊ, συνταξιούχο ακαδημαϊκό της μεσαιωνικής ιστορίας και ιδρύτηρα του βιβλιοπωλείου Treadwell του Λονδίνου, το οποίο ειδικεύεται στη λογοτεχνία και τον πνευματισμό. Η Παμ Γκρόσμαν, η οποία φιλοξενεί το δημοφιλές podcast The Witch Cave, είπε στους Times ότι το ενδιαφέρον για τη μαγεία δεν αφορά μόνο τους θαυμαστές του Harry Potter. Προφανώς. Είτε πιστεύει κανείς τη μαγεία είτε όχι, εξακολουθεί να αξίζει ακαδημαϊκή αυστηρότητα, επειδή τα ανθρώπινα όντα έχουν ασκήσει τη μαγεία για χιλιάδες χρόνια και ως εκ τούτου αξίζει μελέτης και προσοχή, σημείωσε. Οπότε, όπως εύκολα καταλαβαίνετε, τα πράγματα ανοίγουν ακόμη και στα όρια, τα στενά της μαγείας και του αποκρυφισμού ή του εσωτερισμού και του πνευματισμού, και πλέον θα μελετώνται ακαδημαϊκά, έστω και για τον τρόπο που επηρέασαν την ανθρωπότητα ως πνευματικά συστήματα, παρέχοντας και πτυχίο στο συγκεκριμένο τομέα.
Με λίγα λόγια, ακόμη και αυτοί που ασχολούνται ενεργά με τον πνευματισμό δεν μπορούν να θεωρούνται ψεκασμένοι ή οτιδήποτε τέτοιο, γιατί πλέον ακόμη και πανεπιστήμια σπάζονται ότι αυτή η πρακτική εξασκείται εδώ και χιλιάδες χρόνια από πάρα πολλούς ανθρώπους, έθνη, σε ολόκληρο τον πλανήτη. Πείτε μου, ξαναλέω, κόσμια τη γνώμη σας για το τι πιστεύετε. Αν είχατε εσείς την ευκαιρία να διδαχτείτε κάτι τέτοιο, αν θα το κάνατε πράξη ή όχι. Έρχεται μια πολύ ωραία εκπομπή αύριο ή μεθαύριο στο κανάλι, γιατί ετοιμάζω και τη νέα σειρά μαζί με τον Θανάση Βέμπο. Μην ξεχνάτε, όσοι δεν είστε συνδρομητές, κάντε μια εγγραφή, πατήστε το καμπανάκι να ενεργοποιηθούν οι ειδοποιήσεις για να μην χάνετε τις νέες ενδιαφέρουσες εκπομπές που ανεβαίνουν κάθε εβδομάδα στο κανάλι. Να είστε όλοι καλά και θα τα ξαναπούμε όπως πάντα στο επόμενο επεισόδιο. Thank you.